Καλημέρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση από μια πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το που βρισκόταν το 2019, με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας πια να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μας κάνει και πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα μπροστά μας. Βεβαίως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μια αύξηση των επιτοκίων, την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήφτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις. Όμως, θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος, της πρόοδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι τράπεζές μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα, η οποία ξετυλίχθηκε στις τελευταίες εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες. Και βέβαια, καθώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι και το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την ελληνική δημοκρατία θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.